ταξίδι της ΣΑΣ στα Analytics ξεκίνησε πριν 44 χρόνια, το 1976. Όταν ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο κατανοούσαν την αξία των δεδομένων. Η πίστη των ιδρυτών της ΣΑΣ στη σημασία της ανάλυσης των δεδομένων και η αιμονή τους για την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών οδήγησε τη ΣΑΣ όλα αυτά τα έτη να είναι στην κορυφή, να θεωρείται παγκόσμιος leader. Μεγάλη έμβαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η εφαρμογή των μοντέλων στην παραγωγή γίνεται πλέον άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα διτό όφελος. Από τη μια μεριά τη λήψη αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο επικοινωνιακό μέσο, και από την άλλη μεριά οι αποφάσεις αυτές να παίρνονται σε enterprise level μέσα από τη διαδικασία ένταξης και λειτουργικοποίησης των analytics, που είναι πιο απλή από ποτέ. Αυτό που πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι ο συνδυασμός της ανθρώπινης ευφυΐας και τεχνολογικής νοημοσύνης είναι ο οδηγός για την επιτυχία. Είναι ο συνδυασμός που οδηγεί στην καινοτομία. Η ΣΑΣ ηγείται τα εταιρεία στον χώρο των analytics και της τεχνητής νοημοσύνης. Διεξάγει αυτό το analytics roadshow σε 50 χώρες. Σήμερα το διοργανώσαμε και στην Ελλάδα. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να ενημερώσουμε την τοπική αγορά για τις νέες εξελίξεις γύρω από αυτές τις τεχνολογίες. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να ενημερώνονται όλα τα στελέχη και όλο το community των management και των ανώτερων στελεχών γύρω από αυτές τις νέες εξελίξεις, καθώς αυτές οι τεχνολογίες είναι που δίνουν όθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε αυτό το ταξίδι που έχουν ξεκινήσει όλες οι εταιρείες ουσιαστικά. Κάθε χρόνο η ΣΑΣ προσπαθεί να φέρνει και να ανεδεικνύει καινούρια καινοτόμα έργα από διάφορες εταιρείες διαφορετικών κλάδων. Θεωρώ ότι το κοινό που παρακολουθεί το SaaS Analytics Roadshow παίρνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να τις εφαρμόσει και στη δικιά του, στο δικό του οργανισμό. Τα analytics και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανέφερα, είναι τα key drivers του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στις εταιρείες προκειμένου να οθηθούν στο ταξίδι αυτό του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ΣΑΣ είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με την έννοια της καινοτομίας. Εδώ και 44 χρόνια διαθέτουμε πλέον τέτοια εμπειρία η οποία μας επιτρέπει να βγάλουμε την καινοτομία που παράγουμε από τα αντιτήματά μας απευθείας στην παραγωγή, να την ενσωματώσουμε στις λύσεις μας και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το DNA της ΣΑΣ, αυτό κάνουμε. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν το business τους και να μπορούν επιτυχημένα να κάνουν το ταξίδι του μετασχηματισμού και να μετατρέψουν την πολιτική γνώση που προσφέρουμε και την πρωτοποριακή τεχνολογία σε ωφέλιμο επιχειρηματικό άξιον και να έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν. The world of innovation is changing significantly. In the past, the most difficult thing in innovation was to find a new idea. Nowadays, there are a lot of ideas thanks to digitalization, and the more we have opportunities, the more it's difficult to understand where to go and which kind of direction to take. So the big challenge of innovation today is finding direction, finding a new meaning for people to buy the things we do. An example is the world of thermostat. There's a new thermostat called Nest, which enable people to have a cozy room without the need to programming. So whereas all other competitors in the industry were trying to provide people more opportunity to control for temperature, Nest went in a totally different way and enabled people to avoid controlling temperature and spending time programming. The interesting thing is most of the innovation enable and are using a lot of data analytics, and inside Nest, for example, there is a learning thermostat. It's artificial intelligence. This is one of the first examples of artificial intelligence. So artificial intelligence and data, like the tools that you can get from companies like SAS, enable companies to do innovation. They are not just doing something better, but something more meaningful. There are many challenges affecting the global healthcare market. Those challenges include access to care, the cost of care, and of course, quality of care. What kind of outcomes are patients receiving from the therapies they're getting? Maintaining that quality is a key concern for many healthcare systems across the world. The increasing price pressure and the increasing demand on care is putting a strain on that quality. There are many opportunities to transform many aspects of diagnosis and therapy through digital technology. The idea that software as a service, that analytics, machine learning, and artificial intelligence can support better diagnosis, faster diagnosis,
and a more precise therapeutic path is very encouraging and offers tremendous promise to address many of those challenges I mentioned before.